Το παιδάκι αυτής της γυναίκας, λοιπόν, ανέλαβες πλέον εσύ ένα αγοράκι, 15 χρονών. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι τον Αμπάς τον γνωρίζουμε όταν ήταν 2 ετών, 3 ετών περίπου. Είχε βγει σε ένα κανάλι ο πατέρας του. Το παιδί είχε αναπνευστικά προβλήματα γιατί του βάζανε κάρβουνα μαγκάλι για να ζεσταθεί. Και από τότε το γνωρίσαμε και πήγαμε να τον δούμε. Εμείς έχουμε ένα φιλανθρωπικό σωματείο με πολλές γυναίκες, πολλά μέλη, 3.000 μέλη αυτή τη στιγμή. Και εκείνη τη στιγμή μας παίρνουν τηλέφωνο, λέει πάμε στην Αγία Βαρβάρα, ένα παιδάκι, ήταν πολύ μικρούλης. Και από τότε ενώθηκαν οι μοίρες μας, οι ζωές μας. Πήγαμε το παιδί στο νοσοκομείο, γνωρίσαμε τον πατέρα του, το παιδί ζούσε με τον πατέρα του. Εμείς πηγαίναμε Χριστούγεννα πρωτοχρονιά, του πηγαίναμε δώρα, τον βγάζαμε βόλτες και πάντα υπήρχε διακριτικά δίπλα του μια πολύ γλυκιά γυναίκα από τις Φιλιππίνες που έμενε εκεί. Είχε ήδη δολοφονηθεί η μητέρα του. Εγώ όταν είχα. Ναι, όταν είδαμε τον Αμπάς. Εσύ όταν γνώρισες το παιδάκι, ναι. Ποια είχε δολοφονηθεί. Δεν γνώρισε τη μητέρα του ποτέ. Είχε η οποία μητέρα ήταν μια γυναίκα που είχε περιουσία. Δηλαδή είχε ακίνητα. Στα παιδιά της είχε αφήσει κάποια πράγματα. Είχε ακίνητα, ναι, ναι. Είχε τραπεζικούς λογαριασμούς με χρήματα. Ναι. Μετά έγιναν δικαστήρια πολλά και ο θείος της γυναίκας διεκδίκησε την επιτροπία των παιδιών, τη διαχείριση της περιουσίας. Τέλος πάντων, γίνανε αυτή πολλά. Τη στιγμή όλα αυτά τα έχεις αναλάβει εσύ. Εγώ δεν έχω αναλάβει όλα αυτά. Εγώ έχω αναλάβει αυτό που ζήτησε από το δικαστήριο, επειδή πηγαίναμε τον Αμπάς και είχαμε την επιμέλεια και η Φέδρα και εμείς ξέραμε όλοι ότι Χριστούγεννα το παιδί. Κάποια μέρα με παίρνουν ένα τηλέφωνο και μου λένε ότι ο πατέρας πηγαίνει στην φυλακή. Οπότε το παιδί πρέπει να πάει στο ίδρυμα πριν 2 χρόνια. Σε πήρε τηλέφωνο η κοπέλα που το πρόσεχε. Η Μαριμπέλ. Η Μαριμπέλ είναι το γλυκό πλάσμα και πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο, γιατί αυτή έχει σταθεί δίπλα του ουσιαστικά. Ναι. Η Μαριμπέλ είναι από. Μια Φιλιππινέζα. Φιλιππινέζα, η οποία το μεγαλώνει σαν παιδί της. Ναι. Η Μαριμπέλ λοιπόν με παίρνει, μου λέει, κυρία Βάνα, ο πατέρας του δεν θα υπάρχει πια. Είναι φυλακή. Ναι. Βγήκε το δικαστήριο το δεύτερο. Ναι. Εγώ δεν γνώριζα τι έγινε. Να μην τα πω λόγο. Πηγαίνουμε, παίρνουμε τον Αμπάς και κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα. Σε αυτόν τον αγώνα δικαστικά. Πηγαίνω στο δικαστήριο μαζί με το γραφείο του κυρίου Λικουρέζου, με τον Αλέξανδρο και την κυρία Βασιλική Μπούρα. Μαζί με τον Αλέξανδρο είδε τον Αμπάς, τον γνώρισε. Η Μαριμπέλη τον έχει πάρα πολλά χρόνια. Το παιδί δεν μπορούσε να πάει στο ίδρυμα, ούτε στο χαμόγελο του παιδιού που είναι εξαιρετικό σαν ίδρυμα μεν, ναι. Αλλά δεν πάβει να πρέπει, ναι, να φύγει από το σπίτι του. Είχε έναν άνθρωπο, είχε το σπίτι του, και είχε τη γυναίκα που το αγαπούσε, το φρόντιζε. Από δηλαδή, 2 ετών. Ήθελε... Τον έχει ακριβώς. Τη μάνα, ναι, του την ξέχασε. Όχι, την ξέχασε. Προς Θεού, δεν μπορεί να ξεχάσει τη μητέρα σου. Όχι, αλλά το μεγάλωσε, είναι, το μεγάλωσε η κοπέλα αυτή. Η γυναίκα αυτή. Οπότε η κοπέλα. Πηγαίνω στο δικαστήριο, ναι, μαζί με τον κύριο Λικουρέζο και ζητάμε από την εισαγγελία ανηλίκων, από την κοινωνική πρόνοια του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, να μπορεί το παιδί να μην πάει στο ίδρυμα. Δεδομένου το παιδί θα έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Ζήτησε λοιπόν και είπε ότι εγώ αν με πάτε στο ίδρυμα θα μαχαιρωθώ. Πηγαίνουμε, βρίσκουμε τον εισαγγελέα, κάνουμε το δικαστήριο και εκεί είπα το εξής, γιατί με στεναχώρησαν και πολλά άλλα πράγματα που έβλεπα. Εμάς μας ενδιαφέρει ένα παιδί να πάει στο ίδρυμα, σαν σωματείο, σαν δύναμη, ναι, ζωής και σαν μητέρα. Με ενδιαφέρει ένα παιδί να βρει αγκαλιά και στοργή. Ναι. Ο Αμπάς είναι υπέροχο πλάσμα. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο κύριος Αντρέας, που έδινε χρήματα, ο παππούς, ο αδερφός της μητέρας του, που είναι πολύ μεγάλο σε ηλικία, για να μπορεί ο Αμπάς να έχει, να μπορεί να πάει στο σχολείο, να έχει ένα φροντιστήριο. Όμως, είδαμε πολλά πράγματα εκεί. Έβλεπα ότι με το ζόρι έπρεπε να έρθουν να πληρωθούν τα χρήματα. Γινόταν ένα πράγμα, ένα μπάχαλο. Ναι. Πήγαμε λοιπόν στην εισαγγελία και όταν εγώ κατέθεσα, τους είπα: σας παρακαλώ, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Προφανώς τα χρήματα έχουν φαγωθεί. Το παιδί ίσως να πρέπει να πάει στο ίδρυμα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εμάς μας ενδιαφέρει το παιδί να έχει μια ασφαλή ζωή. Να μπορεί να περάσει την εφηβεία του και να μην μπει στο ίδρυμα. Και έτσι λοιπόν ο εισαγγελέας έδωσε την επιτροπή σε μένα. Η Μαριμπέλ είναι μητέρα του πλέον. Και μάλιστα στη γιορτή της μητέρας είπε ότι θα νιώθω κι εγώ μητέρα μαζί με τη βοήθεια τη δική μου. Εσύ το παίρνεις το παιδάκι, δηλαδή το παίρνεις τα Χριστούγεννα. Βέβαια, Χριστούγεννα, πρωτοβουλία, Σαββατοκύριακα, καλοκαίρια. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Το καλοκαίρι, πας, δηλαδή, το είχες μαζί σου. Τον είχα μαζί μου στη Μύκονο, ναι, ήταν μαζί μου στη Μύκονο. Και χάρηκε πάρα πολύ, γιατί τον ξέραν και όλοι. Τον ξέραν και οι άνθρωποι στη Μύκονο και τον αγαπάμε. Ο Αμπάς είναι ένα πλάσμα υπέροχο. Και αυτό που θα ήθελα να πω. Τώρα υπάρχουν χρήματα από την περιουσία της μητέρας, έχει απομείνει κάτι για, κοίταξε, να μεγαλώσει αυτό, νομίζω, το παιδί, ώστε να μπορέσει να. Είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Ναι, αλλά πλέον να μπορέσει να μεγαλώσει με αξιοπρέπεια αυτό το παιδί, ή πρέπει να αναλάβεις και οικονομικά να στηρίξεις το παιδί. Κοίταξε, εμείς θα συνεχίσουμε τα δικαστήρια για να δούμε τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Ποιοι φάγαν τα χρήματα, πώς το παιδί βρέθηκε σε αυτή τη δυσμενή θέση, αυτό που του ανήκει το σπίτι, υπάρχει, ή θα ανοίξει, ναι, ο ασκός του άλλου για τον Αμπάς. Άρα υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία αυτή τη στιγμή συντηρούν
πολύ λίγα πολύ το παιδί με την κοπέλα το που το προσέχει. Αλλά ακριβώς. Όλη η αυτή η περιουσία. Δεν πληρώνεται για να καταλάβει. Δεν δέχεται να πληρωθεί. Όλη αυτή η περιουσία λοιπόν δεν έχει ακόμη. Δεν έχει, δεν υπάρχει τίποτα. Ένα σπιτάκι στην Αργία Βαρβάρα που το αγαπάει πολύ ο Αμπάζη. Που υπήρχαν ακίνητα όμω πολλά. Υπήρχαν. Πού είναι όλα αυτά. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει, γι' αυτό ζητάμε με τον κύριο Λικουρέζο, εκεί θα πρέπει να σιγά-σιγά να δούμε τι γίνεται. Όμω αυτό που με αφορά προσωπικά. Σαν μητέρα, είναι η ασφάλεια που πρέπει να δώσουμε στον Αμπάς. Ότι του είπα, είμαι πάντα δίπλα σου, και εγώ και το παιδί μου. Θα είναι η Μαριμπέλ, σε αγαπάμε, δεν θα πας στο Ίδρυμα. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε, Βάνα, σε ευχαριστώ που δεν θα πας στο Ίδρυμα. Δηλαδή αυτή η φωνή δεν την ξεχάσω ποτέ. Μα όχι, δεν είναι μόνο το ευχαριστώ. Είναι και η επαφή που έχει μαζί σου, η επαφή που έχει με την κόρη σου. Μαριμπέλ είναι πιο πολλά. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Η Φέδρα είναι όλο αυτό. Λοιπόν, και θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπεις, ότι έχουν αλλάξει νόμοι. Οι εισαγγελέες ανηλίκων ήταν δίπλα μας. Δηλαδή παλιά ήταν πολύ δύσκολο. Ναι, είναι πολύ πιο εύκολα πολύ τα πιο πράγματα εύκολα τώρα πια. Να στηριχτεί ένα παιδί. Ακριβώς. Εγώ θέλω κλείνοντας να πούμε δύο λόγια και για το V-Life. Το V-Life. Έκλειψα από σένα. Τι Life, ένα ξέρεις. Έχεις φτιάξει, είναι μια εξαιρετική κοινωνική πρωτοβουλία αυτό που έχεις κάνει. Είναι ένα site στην ουσία που, μέσα από το οποίο μπορούν να βοηθηθούν οικογένειες οι οποίες έχουν ανάγκη. Έχουν ανάγκη από στήριξη για τη θέρμανσή τους, έχουν ανάγκη. Ιατρική περίθαλψη. Ναι. Θα έχει healthcare, ιατρική περίθαλψη. Θα έχει πράγματα που έχουν ανάγκη, φροντιστήρια σε πολύ χαμηλές τιμές. Εμείς έχουμε ένα στόχο. Η κοινωνική παροχή μας θα είναι στο V-Life. Θα είναι είναι το γράμμα V στα αγγλικά, το γράμμα V, life, η λέξη ζωή, ζωή έτσι, ακριβώς. Life, V, life, αν θέλετε να μπείτε, να βοηθηθείτε, ναι, θα είμαστε να έτοιμοι, στηρίξετε θα και κόσμο. Να στηριχτείτε, αυτό. Ακριβώς, αυτό. Θα ήθελα να πω στον κόσμο ότι θα είμαστε έτοιμοι αρχές Μαρτίου, θα υπάρξουν και μικρά βιντεάκια που θα παιχτούν, αλλά θέλουμε να έχουμε κοινωνικές παροχές, να βοηθήσουμε στη λέλαπα της φτώχειας που έχει έρθει και στη δυσκολία των οικογενειών. Μάλιστα. Αυτό είναι η μεγάλη μας αγάπη. Και το όραμά μας για να βοηθήσουμε. Βάνα μου, καλή επιτυχία και σε αυτό το εγχείρημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τατιάνα. Να ξέρεις ότι η ψυχή που δίνεις σε όλο αυτόν τον κόσμο και σε αυτό το παιδάκι που χωρίς να έχεις τίποτα να κερδίσεις, χωρίς να έχεις τίποτα να βγάλεις, έτρεξες σε δικαστήρια, φρόντισες, έκανες, στεναχωρήθηκες, στήριξες. Σε ευχαριστούμε και σε θαυμάζουμε. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά νομίζω ο θαυμασμός πηγαίνει. Νομίζω ότι όλα είναι με τη φώτιση του Θεού και με τη δύναμή του. Λοιπόν. Θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στο...